Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ψύχρα έντονη είχαμε σήμερα το πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπως το Παρανέστη του νομού Δράμας, κοντά στα 150 μέτρα υψόμετρο. Είχαμε εκεί 6 βαθμούς Κελσίου. Είναι γεγονός στα ορεινά. Εδώ και μέρες πέφτει ο υδράγυρος και κάτω από τους 10 βαθμούς και αυτή η έντονη ψύχρα δεν θα το χαρακτηρίζει ακόμα κρύο, θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες. Τώρα από πλευράς φαινομένων, δεν έχω να σας δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ λίγα τα φαινόμενα σήμερα στα κεντροανατολικά, αύριο θα γίνουν ακόμα λιγότερα. Βλέπετε τον κυριότερο μετεοπρωταγωνιστή στην Ευρώπη, ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου, το οποίο στροβιλιζόμενο γύρω από τον εαυτό του θα πρέπει να δώσει πάρα πολύ έντονα φαινόμενα στη Νότια Γαλλία, κατά τόπους και στην Βόρεια Ιταλία. Δεν αποκλείονται και πλημμυρικά φαινόμενα εκεί. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο επικρατεί ηλιοφάνεια μετά από πρωινές ομίχλες και αυτός ο καλός καιρός πρόσκαιρα θα επηρεάσει και την χώρα μας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί θα δούμε από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη αναμένονται κάποιες βροχούλες για τις οποίες θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια του Δελτίου Καιρού. Πάμε να δούμε όμως την Παρασκευή πώς θα ξεκινήσει στην ΕΡΤ. Χωρίζουμε την ημέρα σε 3 μετεοτμήματα. Όχι τίποτα άλλο, μόνο για την καλύτερη κατανόηση από εσάς της όλης μετεοεξέλιξης της επόμενης ημέρας. Αναλυτικά λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Βλέπουμε ότι το πρωί κάποια πυκνή συννεφιά, συμπαγή νέφωση θα έχουμε εδώ από τα βορειότερα τμήματα, βόρειο-ανατολικότερα της Τερεάς, Εύβοια πιθανώς και σποράδες, Θεσσαλία μέχρι και Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα του Εύρου εδώ. Λίγα πράγματα, δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια τοπική ασθενή βροχή. Όχι κάτι παραπάνω, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται μόνο ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά αναμένεται να έχουμε τα μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και στην Βόρεια Κρήτη ο άστατος γενικά καιρός. Μόνο στη Βόρεια Κρήτη και στα ορεινά τα βόρεια τμήματα του νησιού θα διατηρηθεί με κάποιες εδώ και εκεί μπόρες γενικά ασθενείς. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη για μετά το μεσημέρι. Παρατηρούμε ότι η συννεφιά θα αρχίσει να κατακαιρματίζεται στα κεντροανατολικά και τα βόρεια. Θα αρχίσει να βγαίνει ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Κάποια βροχούλα τοπικού χαρακτήρα δεν αποκλείεται να διατηρηθεί εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας και γενικά στα κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα εδώ κοντά στο Αιγαίο και πιθανώς στα βορειότερα τμήματα του Εύρου. Κατά τα άλλα, όμως, όπως σας είπα, στα παιδινά τμήματα, στα κεντρικά και τα βόρεια, θα αρχίσει να βγαίνει ήλιος. Στα ορεινά, κάποια συννεφιά θα επιμείνει. Στα υπόλοιπα δυτικά και κυρίως στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια. Στην Βόρεια Κρήτη, ίσως επιμείνουν στα πιο ορεινά τμήματα κάποιες πολύ ασθενείς τοπικές βροχές με τη μορφή μπόρας. Η Νότια Κρήτη θα έχει πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Πάμε προς το βράδυ, να δούμε ότι τα σύννεφα, αν και θα επιμένουν στα κεντρικά και τα βόρεια, θα γίνουν ακόμα λιγότερα. Στα πιο ανατολικά, νοτιοανατολικά, θα κυλήσουν οι βραδινές και μετέπειτα ώρες μόνο με ξαστεριά. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους ανέμους, γιατί έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι βοριάδες μόνο στο Αιγαίο, κυρίως στο Αιγαίο, και το πρωί και τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής θα συνεχίσουν να φτάνουν εδώ από τα νότια τμήματα του Θρακικού μέχρι και τις Κυκλάδες έως και τα Κύθυρα, τα 6 με 7 πολύ πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί, μόνο εδώ στον Πατραϊκό. Ο βορειοανατολικός άνεμος, ο κλασικός, μπορεί και ενισχύεται λίγο περισσότερο, ίσως φτάσει το πρωί και τα 6 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι. Αναμένεται κάποια σταδιακή μικρή εξασθένιση, του βόρεια στο Αιγαίο, αλλά θα συνεχίσει μέχρι και το βράδυ να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Στο Ιόνιο, κανένα πρόβλημα. Οι ανατολικοί άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν από το μεσημέρι και μετέπειτα τα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, όσον αφορά στον υδράργυρο, σας είπα και στην αρχή του δελτίου, ο υδράργυρος σήμερα το πρωί έπεσε στην βόρεια ακόμα και παιδινή ημιωρινή Ελλάδα κοντά στους συν 6 βαθμούς και αύριο το πρωί αναμένεται να ξαναπέσει στις ορεινότερες περιοχές. Από τον Ευρωκόπη μέχρι και την Τρίπολη, κατά μέσο όρο στους 7 με 9 βαθμούς. Τώρα θα μου πείτε γιατί έβαλα 9 εδώ. Εδώ στην Δυτική Μακεδονία και την ορεινή ημιωρινή Θεσσαλία θα έχει συννεφιά και δεν φαίνεται να πέφτει ο υδράγυρος πολύ. Με την ξαστεριά έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, κλασικό φαινόμενο. Και εδώ στα βόρεια ανατολικά θα έχουμε πολύ λιγότερα σύννεφα, γι' αυτό και θα είναι και πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Τώρα στην υπόλοιπη περιοδική χώρα θα έχουμε κάτω από 10 με 15 βαθμούς στο Αιγαίο, όχι κάτω από 13 βαθμούς στα βόρεια με 18 έως και 21 βαθμούς στα νότια. Εδώ το καλοκαίρι συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, γιατί δείτε τις θερμοκρασίες του μεσημεριού. Θα παρατηρήσετε ότι από τη Σάμο και νοτιοανατολικότερα θα πιάσουμε και 26 με 27, δεν αποκλείονται και 28 με 29 βαθμοί Κελσίου στα νοτιοανατολικά τμήματα των Δωδεκανήσων και στο Καστελόριζο. Πιο μαλακός ο καιρός και αύριο στα δυτικά με 26. Στην υπόλοιπη χώρα, για διαφορετικούς λόγους, στο Αιγαίο εξαιτίας του βοριά έντονη ψύχρα, στα υπηρετικά εξαιτίας της συννεφιάς δεν θα έχουμε πάνω από 19 με 23 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στον καιρό της Αττικής, ο οποίος θα είναι καλό σε γενικές γραμμές από το πρωί με κάποιες παροδικές συννεφιές στα βόρεια.
τα άλλα, μέσα στην ημέρα και κυρίως το μεσημέρι και μετά, κάποια λίγα σύννεφα θα κάνουν εδώ και εκεί την εμφάνισή τους. Τα σύννεφα αυτά θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες θα είναι άνευ σημασίας. Οι άνεμοι βοριάδες διατηρούνται κυρίως μέχρι και το μεσημέρι, πολύ ενισχυμένοι στα ανατολικά. Η ψύχρα επίσης, αν και θα ανέβει, θα κάνει ένα τσίκο υδράγυρος λίγο πάνω αύριο, συγκριτικά με σήμερα, στους 17 βαθμούς στο λεκανοπέδιο το πρωί, γύρω στους 24-25 βαθμούς κατά μέσο όρο στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου αύριο αργά το μεσημέρι. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωινό και πάλι φαίνεται να ξεκινά με αρκετά μουντόβαρη καιρό στις περισσότερες περιοχές, με κάποια συννεφιά, αρκετά πυκνή και κάποιες τοπικές ομίχλες. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα του καιρού θα εντοπίζονται ήδη από το πρωί στις νότιες και ανατολικές περιοχές Χαλκιδικής. Τώρα προς το μεσημέρι και μετά, όπως συνέβη και σήμερα, τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώσουν αρκετά στα παιδινά και στα παράκτια. Στις ορεινότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας κάποια συννεφιά θα επιμείνει. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για κάποια παροδική βροχή στα ορεινά της Χαλκιδικής και των ανατολικών τμήματων. Του νομού Θεσσαλονίκης πιθανώς και στην Πιερία. Μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα κοντά στο 40%. Προς το βραδάκι τα όποια φαινόμενα και τα τοπικά αυτά θα πρέπει να έχουν σταματήσει και κάποια λίγα σύννεφα ίσως επιμείνουν στην κεντρική Μακεδονία κατά τόπους και κατά περιόδους. Οι άνεμοι εδώ θα είναι πολύ πιο εξασθενημένοι. Μόνο στα ανοιχτά της Χαλκιδικής θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και αυτό κυρίως μέχρι και αργά το μεσημέρι και η θερμοκρασία και πάλι σε σχετικά ψυχρά επίπεδα για τη Θεσσαλονίκη στους 15 βαθμούς το πρωί, υδράγυρος στους 22 αργά το μεσημέρι για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γύρω από τη Θεσσαλονίκη υπολογίστε έως και 5 με 6 βαθμούς πιο χαμηλά τον υδράγυρο τις πρώτες πρωινές ώρες, αν θα υπάρξει ξαστεριά μέσα στη νύχτα και κυρίως στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Για να ρίξω μια ματιά τώρα στην μετεωπορία. Σας είπα και χθες ότι το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές. Δείτε τώρα να σταθούμε λίγο στο μεσημεράκι, να δούμε αναλυτικά όπως κάνουμε και θα κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ καθημερινά, πού θα υπάρχει κάποια συννεφιά. Εστιάστε στην περιοχή σας και εύκολα μέσα από τους χάρτες της ΕΡΤ μπορείτε να καταλάβετε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα δυτικά έχουμε απουσία και γκρι και μπλε απόχρωση. Η γκρι απόχρωση που δηλώνει σύννεφα, οι μπλε βροχές. Βλέπουμε λοιπόν σε όλο το δυτικό και το βόρειο κομμάτι μέχρι και το μεσημέρι πολύ λιγότερα σύννεφα εδώ στα βορειοανατολικά. Δείτε μια ζώνη με κάποια σύννεφα από τη Λίμνο. Σποράδες, έβια και στην Αττική το Σάββατο, τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες, θα έχουμε κάποια συννεφιά μέχρι και τις Κυκλάδες. Εδώ που είναι λίγο πιο πυκνή η συννεφιά, ίσως ψυχαλύσει για πολύ λίγο. Και στην Βόρεια Κρήτη, κάποιες τοπικές συννεφιές ίσως δώσουν κάποια παροδική ψυχάλα. Πιο νότιο-ανατολικά, πολύ καλύτερος ο καιρός. Πάμε στο τέλος του Σαββάτου, θα δείτε ότι τα σύννεφα θα γίνουν ακόμα λιγότερα και προς το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται ξαστεριά σε ολόκληρη την χώρα. Ο βοριάς θα έχει πέσει σημαντικά. Και την Κυριακή θα παρατηρήσουμε και πάλι ότι πολύ λίγα θα είναι τα σύννεφα τοπικά αυξημένα στο νότιο και ο νοτιοτολικό κομμάτι του Αιγαίου. Προς το μεσημέρι, αν σταθούμε λίγο εδώ στα βόρειο-δυτικά, θα δούμε κάποια συννεφιά σε Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στην παράκτια περιοχή της Ηπείρου και στο κεντρικό Ιόνιο, που ίσως δώσει κάποια παροδική ψυχάλα και τοπική βροχή. Κατά τα άλλα, την Κυριακή θαυμάσιος καιρός σε ολόκληρη την Ελλάδα και πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει η Κυριακή. Πολύ καλός ο καιρός μέχρι και το βράδυ, με τα σύννεφα να επιμένουν μόνο στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι βόρει στα 5 με 6 μποφόρ και για την Δευτέρα τώρα. Σας έδειξα χθες μια πιθανότητα για λίγες περισσότερες βροχές στα δυτικά, βορειοδυτικά. Το πρωί και το μεσημέρι υπάρχει αυτή, για πολύ λίγα όμως τοπικά φαινόμενα. Κατά τα άλλα, και τη Δευτέρα δείχνουν τα τελευταία στοιχεία να κυλά ο καιρός ημέρα ομαλά από πλευράς καιρού, με παροδικές συννεφιές στα νότιο-ανατολικά και μέχρι το βράδυ δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Λίγο πιο πυκνές θα είναι οι συννεφιές προς τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι όχι πάνω από 4 με 6 μποφόρ. Και για την Τρίτη τώρα, δείτε πώς μας έρχονται κάποιες συννεφιές εδώ από την Αδριατική, από τα υπόλοιπα Βαλκάνια, κινούμενες από τα βόρειο-δυτικά προς τα νότιο-ανατολικά. Θα περάσουν πάνω από την χώρα μας. Δεν θα κάνουν μόνο μια αναγνωριστική πτήση. Δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποιες τοπικές βροχές, λίγο περισσότερες εδώ που βλέπετε τα μπλε χρώματα. Βλέπετε όμως κάποια συννεφιά αρκετά συμπαγή από την Θράκη μέχρι και την Πελοπόννησο. Στο πέρασμα αυτής της συννεφιάς, ίσως έχουμε κάποια παροδική ψυχάλα ή και τοπική βροχή. Πολύ πιο νοτιοτολικά καλύτερος ο καιρός. Και τέλος, να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, αφού θα δούμε τους ανέμους που θα έχουν εξασθενήσει την Τρίτη αρκετά, στρεφόμενοι σε δυτικούς. Θα πάμε στο Σάββατο. Στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά βλέπετε και 27, 23 βαθμούς στα βόρεια. Πάμε στην Κυριακή. Δεν αλλάζει πολύ ο υδράγυρος. Στα βόρεια θα παρουσιάσει κάποια μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη χώρα μετάβλητη. Για την Δευτέρα θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω άνοδο του υδραγύρου στους 26 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά με τα μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη αμετάβλητη θερμοκρασία και πάλι 28, κυρίως στα νότια. Στα υπόλοιπα δυτικά και τα βόρεια εξαιτίας της συννεφιάς που είδαμε θα ψυχράνει
κάνει λίγο ο καιρός. Όμως, σας περιμένω για περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι και για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία για κάποια μικροαλλαγή του καιρού. Και στα επόμενα δελτία καιρού εδώ στην ΕΡΤ, που ξέρει και δίνει στον καιρό και το χρόνο και τη λεπτομέρεια που του αξίζουν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και στον καιρό μετράει λεπτομέρεια. Όχι τίποτα άλλο, για να μην χάνετε τον καιρό σας. Αύριο πάλι, αν εσείς το θελήσετε, εδώ στην ΕΡΤ. Καλό βράδυ σε όλους.